και η νίκη στο Λίχτενστάιν με 1-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που πλέον ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με τη Βοσνία, που γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Σλοβακία, μετρά αντίστροφα για το κρίσιμο μάτς με τη Λετωνία στο Καραϊσκάκι, που θα μεταδώσει ζωντανά το Μέγκα το βράδυ της Τρίτης στις 10 παρατέταρτο. Να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί πώς η Ελλάδα έφτασε στην πολύτιμη νίκη, αλλά και το ξέσπασμα του Φερνάντο Σάντος για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, αρχίζοντας όμως με το χρυσό γκολ του Κώστα Μήτρογλου, όπως το περιέγραψε για το Μέγκα ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος. Μπαλιά του Κατσουράνη στην πλάτη της άμυνας για τον Χριστοδουλόπουλο. Πολύ ωραία γκολ από τον Μήτρογλου στο 72. Έμοιαζε με επιτέλους ψαλίδισμα του Γόρδιου Δεσμού μετά από 72 ολόκληρα λεπτά, και γι' αυτό ο Κώστας Μήτρογλου ένιωθε λυτρωμένος, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια. Γιατί με αυτή τη δύσκολη και υπερπολίτιμη νίκη μέσα στο Λίχτενστάιν, η Εθνική ξαναμπήκε στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ο Φερνάντο Σάντος κόντευε να πάθει έμφραγμα με την εικόνα που έβλεπε για ένα ολόκληρο ημίχρονο, και γι' αυτό το ξέσπασμά του, μιλώντας στο Μέγκα, ήταν πρωτοφανές. Ο Άσο έκανε πριν πρώτο λουγάρι, δίμη στη Βεργόνια, όταν. Κοντρένε εδώ, ήταν η Βεργόνια του Φιδάμι στην πρώτη πάρτη. Άσο ξπέρκου και τόσο ήταν η Βεργόνια του Φιδάμι στην πρώτη πάρτη. Ο 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 Βεργόνια του Φιδάμι στην πρώτη πάρτη. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, είδε καλά πράγματα. Εδώ είναι. Ο Νίνης θα κάνει το σουτ καταπληκτικό στο οριζόντιο. Εδώ η κεφαλιά 2-0. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Obviamente que depois de 90 minutos acabou-se uma vitória justa da equipa da Grécia. Acabámos de ganhar bem, somos melhores e portanto tínhamos que mostrar em campo e acabámos depois na segunda parte de mostrar isso mesmo. Mas queremos estar no Mundial e seguramente queremos, queremos todos, queremos muito estar, mas temos que em campo mostrar que queremos estar. Ο πολύ καυτός Κώστας Μήτρογλου έπεσε σε έναν τροματοφύλακα, τον Γκέλερ, που τα έπιανε σχεδόν όλα. Ευτυχώς, όχι όλα. Και πάλι ευτυχώς, είχε παραμείνει ψύχρεμος. Είναι λίγο δύσκολο, όμως πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος και να μην σε βάζει τίποτα από κάτω. Και αυτό κάνω και προσπαθώ πάντα. Η ανακούφιση ήταν τεράστια, αφού θα πήγαινε χαμένο το τεράστιο δώρο της Σλοβακίας, που με γκολ του Πετσόφσκι στο 64 νίκησε τη Βοσνία 1-0 μέσα στη Ζένιτσα, αποτέλεσμα που έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να χωθεί στην πολυθρόνα της κορυφής. Έχουμε και λέμε λοιπόν, Βοσνία και Ελλάδα 16, Σλοβακία 12, Λετωνία 7, Λιθουανία 5 και Λιχτενστάιν 2. Έτσι, η επόμενη αγωνιστική την ερχόμενη Τρίτη έχει τεράστια σημασία. Ελλάδα-Λετωνία ζωντανά από το Μέγκα, Σλοβακία-Βοσνία, Μέγα Ντέρμπι, Λιθουανία-Λιχτενστάιν. Να μια αγωνιστική θρίλερ. Μας φτάνει μια νίκη της Λετωνίας στο Καραϊσκάκι, της Λετωνίας που χτες νίκησε 2-1 τη Λιθουανία με γκολ του Μπούλβιτης και του Ματουλεβίτσιους, και μια ισοβαλία στο Σλοβακία-Βοσνία για να βρεθούμε μόνοι πρώτοι. Με το καλό, πρώτοι στο Βραζίλ. Αρκεί να μην κάνουμε πολαιότητες όπως αυτή του Χολέμπα που αντέδρασε απαράδεκτα και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, και να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και ρεαλιστές, όπως στη φάση του υπέροχου ελληνικού γκολ.